μέρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά εκφράζουμε την ομόφωνη καταδίκη κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του παιδοοκολογικού τμήματος και την ομόφωνη απόφαση που πήραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να στηρίξουμε αυτή την κινητοποίηση και οποιαδήποτε άλλη κινητοποίηση αποφασίσουν οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων παιδών, οι σύλλογοι γονέων ενάντια σε αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση, δύο μόλις μήνες αφού ψήφισε το νομοσχέδιο που έρχεται να ιδιωτικοποιήσει ακόμα περισσότερο, να κάνει ακόμα περισσότερο εμπόρευμα την υγεία, σαν έτοιμη από καιρό, έρχεται χωρίς ντροπή να ιδιωτικοποιήσει τον ευαίσθητο αυτό τομέα του παιδικού καρκίνου. Και πραγματικά είναι έτοιμη από καιρό, από όταν φτιάχτηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το νοσοκομείο Σαντορίνης, το διαμάντι των συμπράξεων όπως λέγανε, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για τη συμπράξη δημοσιοδιωτικού τομέα, άνοιξε τον δρόμο για να γίνει η υγεία εμπόρευμα. Εμείς, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί σας στον αγώνα σας. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτή την κυβέρνηση ή σε οποιαδήποτε άλλη έμπληξη συνέχεια να απλώσουν χέρι στο οικολογικό τμήμα του ΠΕΔΟ. Πριν μετακομίσουμε χωροταξικά στην καινούργια πτέρυγα η οποία χτίστηκε με εράνους, χτίστηκε σε οικόπεδο του Δημοσίου, χτίστηκε με εράνους των Ελλήνων πολιτών, θεραπεύαμε με τον ίδιο τρόπο και με το αίμα της καρδιάς μας τα παιδιά με καρκίνο και αιματολογικές νεοπλασίες. Τα θεραπεύαμε με τον ίδιο τρόπο πολύ πριν μετακινηθούμε χωροταξικά και πολύ πριν μετακομίσουμε στην πτέρυγα Ελπίδα. Πήραμε λοιπόν τα πράγματά μας, τις βιβλιοθήκες μας, τα πρωτόκολλά μας και κάναμε την μετακόμιση. Η φροντίδα των παιδιών μας γινόταν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία και του νοσοκομείου Αγγλία Κυριακού. Μετά τη μετακόμιση τη χωροταξική στην καινούρια μας πτέρυγα, η πτέρυγα αυτή υπάρχει και τα παιδιά μας σώζονται και ζουν χάρη στις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία και του Αγγλία Κυριακού. Δεν έχουν υπάρξει νέες προσλήψεις, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ήμασταν ως επιμελητές εσύ, ως ειδικευόμενοι εσύ, εμείς είμαστε και τώρα και εμείς καλούμαστε να συνεχίσουμε να είμαστε με ένα αβέβαιο καθεστώς. Με λειτουργική διασύνδεση και διάθεση πάλι από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία παιδών της χώρας, το Αγία Σοφία και το Αγγλία Κυριακού. Όλα αυτά λοιπόν καλούμαστε τώρα να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιώτες, χωρίς εμείς ποτέ να ερωτηθούμε. Οι γιατροί που θεραπεύουμε τα παιδιά με καρκίνο και με αιματολογικές νεοπλασίες και με κακοήθειες, τα θεραπεύουμε με κάποια πρωτόκολλα τα οποία μπορεί να σταματήσουν, να ακυρωθούν. Παιδιά από άλλες πόλεις και από Θεσσαλονίκη, Κρήτη, να μην θεραπεύονται, να μην μπορούν να είναι μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Δεν ερωτηθήκαμε και δεν θα ερωτηθούμε ποτέ και ίσως στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα υπάρχουν καν ιατρικά υπεύθυνοι, γιατροί και επιστημονικά υπεύθυνοι. Αυτό είναι γνωστό σε όλους μας και απλά θα κληθούμε και εμείς να υπογράψουμε για το αν επιθυμούμε να μεταβούμε σε μια νέα αβέβαιη σχέση εργασίας. Ουσιαστικά η σημερινή μας κινητοποίηση είναι μια μεγάλη αναδίωση και των γιατρών, των υγειονομικών, των γονιών αυτών των ασθενών, των συλλογικών φορέων εδώ πέρα της περιοχής, ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που θέλουν να περάσουν. Τώρα ουσιαστικά αυτό που φέρνουν με την σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα που πρακτικά επιχειρούν με τη δημιουργία νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου είναι να απαλλαχθεί το κράτος από την ευθύνη της περίθαλψης αυτών των ευαίσθητων ασθενών, να μην δίνει δεκάρα πρακτικά για το τι θα κάνουν αυτοί οι ασθενείς, για την αντιμετώπιση τους. Στόχος τους είναι να λειτουργεί ένα ιδιωτικό κέντρο το οποίο ουσιαστικά θα προσελκύει επενδυτές, θα προσελκύει έσοδα, χωρίς να τους ενδιαφέρει πώς θα αντιμετωπιστούν σωστά και όπως πρέπει οι ασθενείς. Οι εργαζόμενοι εκεί θα χτυπηθούν κι αυτοί, θα δουλεύουν, δεν γνωρίζουμε, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, δεν έχει γίνει τίποτα σαφές, αλλά αυτό έρχεται. Σαφίρι. Και πλέον Σαφίρι. Η υπερβάση και ό,τι γίνεται από το ογκολογικό κέντρο θα υπερκοστολογείται με βάση τα έσοδα που θέλει να βγάλει ο ιδιώτης. Γι' αυτό το λόγο είμαστε κάθετα απέναντι
στο να παζαρεύουν την υγεία του λαού. Είμαστε κάθε απέναντι σε οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο. Θα μας βρουν και αύριο μπροστά τους και κάθε μέρα μέχρι να αναγκαστούν να το πάρουν πίσω. Εμείς με την έλευση που έγινε τη Δευτέρα έχουμε καταδικάσει αυτό το νομοσχέδιο. Καλά, από καιρό το έχουμε καταδικάσει, να πω την αλήθεια, γιατί συζητιέται πολύ καιρό τώρα στα οικολογικά τμήματα για την ιδιωτικοποίηση. Το ξέραμε δηλαδή εξ αρχής ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν δωρεές από το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη ή όποιο άλλο, άμεσα θα ξεκινήσει και η συζήτηση για ιδιωτικοποίηση αυτών των τμήματων. Μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη. Δεν ξέρουμε, δεν μας έχουν εξασφαλίσει με κανέναν τρόπο πώς θα δουλεύει αυτό το νοσοκομείο, με τι συμβάσεις θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, αν οι γονείς θα χρειάζεται να πληρώνουν ανδρά από τη τσέπη τους για τις χημοθεραπείες και τις εξετάσεις που χρειάζεται να κάνουν. Καταδικάζουμε, γιατί δεν δεχόμαστε να εμπορεύεται ο παιδικός καρκίνος και συνολικότερα οι παιδικές ασθένειες για να κερδίζουν κάποιοι όλο και περισσότερα χρήματα. Είτε αυτό έχει το όνομα Βαρδινογιάννη, είτε Νιάρχος, είτε όποιο άλλο όνομα μπορεί να πάρει τον επόμενο χρόνο. Και να θέλω, συνάδελφε, από εδώ να καταδικάσω τη στάση του διοικητή και του υποδιοικητή, γιατί αρνήθηκαν στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου μας να συζητήσουν για αυτό το θέμα και να πάρουν θέση και να καταψηφίσουν με την αιτιολογία ότι δεν είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν τι θα γίνει με τον Αχλέα Κυριακού. Και μάλιστα, ενώ γνωρίζανε τη στάση του συνέλευση των εργαζομένων τη Δευτέρα, γνωρίζανε ότι έχουν μαζευτεί μόλις μέσα σε 2 ώρες 240 υπογραφές των εργαζομένων που καταδικάζουν αυτό το νομοσχέδιο, και όμως δεν παίρνουν καμία θέση απέναντι σε αυτή την εξέλιξη.